Δυστυχώς. Λίγο τσακώνεται με όλους. Ναι, ναι. Για την Άννα Βύση είχε μιλήσει με πολύ σκληρά λόγια. Η Άννα Βύση ξεκίνησε την καριέρα της 80ς Γιάννη Ρίτσο και μετά έπεσε στα γκάζια και στα τέρατα, πώς λέγεται αυτά τα τραγούδια. Mm. Στα νάιλον και σε αυτά τα... Μετά τα πήρε πίσω και της έδινε φιλιά. Είναι δυνατόν να πω εγώ για σένα. Να δείτε, για χαρά. Το υπόσχεσαι. Έγινε. Σε περιμένω, Νικόλα. Άσε που της πήρε και συνέντευξη. Σ' αρέσει το ροκ, σ' αρέσει το ανατρεπτικά, σ' αρέσει να ραπάρεις, σ' αρέσει να ρισκάρεις, σ' αρέσει να κάνεις κόντρα πράγματα, σ' αρέσει να έχεις την ανατροπή μέσα σε όλο το σκηνικό που λέγεται show και μουσική. Σ' αρέσει και τα λαϊκά, έτσι. Αμέ. Και τα έχω ζήσει τα λαϊκά. Στα πρώτα χρόνια που ήμουνα με την παρέα τότε, τα Λάρα Αλεξίου, Παπα Κωνσταντίου Βαρδής, ο Αντώνης ο Βαρδής ξεκίναγε κι αυτός. Γρακανουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, όλοι ήμασταν μια παρέα. Ναι, ναι. Που πηγαίναμε στα πανεπιστήμια και τραγουδούσαμε.